Ακούσαμε ότι πρόκειται για διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει αυτό το προϊόν σε σχέση με την κάναβη που γνωρίζουν οι περισσότεροι τηλεθεατές μας. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς ασχοληθήκατε εσείς με αυτή την καλλιέργεια? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε στον κόσμο για τις νέες καλλιέργειες και γενικότερα για την κάναβη, η οποία όπως φαίνεται ήρθε για να μείνει. Είναι ένα ποτάμι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, το οποίο δεν πρόκειται να πάει πίσω. Λόγω της ασθένειας, όπως προείπατε, αγάπησα το συγκεκριμένο φυτό, κοίταξα τις περισσότερες δυνατότητες που έχει, που μπορεί να βοηθήσει, τι γίνεται παγκόσμια με αυτό το φυτό, τι γίνεται γενικότερα στη φαρμακοβιομηχανία και πού οδεύει ο πλανήτης μας όσον αφορά τις ασθένειες και τα φάρμακα και τα παράγωγα που βγαίνουν από διάφορα βότανα. Mm-hmm. Και έτσι αποφάσισα μετά από μία επίσκεψη που μας είχαν προσκαλέσει στο Ευρωκοινοβούλιο τον Νοεμβρίο, 30 Νοεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο παρευρεθήκαμε με τον Σύλλογο που ήμουν τότε μέλος, ως ομιλητές, παρευρεθήκαμε, συνάψαμε σχέσεις και συζητήσαμε με πάρα πολλά άτομα ανά την Ευρώπη και έτσι είδαμε ότι όλοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της κάναβης με το να παράγουν από φάρμακα έως βιοντίζελ έως τα πάντα. Mm-hmm. Είναι ένα φυτό το οποίο μας δίνει μια διέξοδο, αν θέλετε, και από την κρίση, αρκεί να γίνει με σωστά και προσεκτικά βήματα. Είναι μια νέα καλλιέργεια, κύριε Γεωργακόπουλε. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια. Μιλήστε μας για το κόστος παραγωγής, αλλά και από εκεί και πέρα το τι μπορεί να προκύψει από τη βιομηχανική κάναβη. Δεν είμαι από τους πρώτους, είμαι από τους πρώτους στην περιοχή. Οι πρώτες καλλιέργειες μπήκαν πέρυσι. Απλά φέτος δώσανε τα μέσα μεγαλύτερο βήμα σε όλους μας για να μιλήσουμε. Φέτος πράγματι υπάρχει μεγαλύτερο καλλιεργητικό ενδιαφέρον. Έχουμε βάλει παραπάνω από 10-20 άτομα καλλιέργειες ανά την Ελλάδα. Ο λόγος είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι κάτι το οποίο έχει εξέλιξη. Το κόστος καλλιέργειας δεν είναι κάτι το πολύ ακριβό. Στην ουσία υπάρχουν κάποιες μικρές δυσκολίες και αυτό έχει να κάνει με το νόμο. Δηλαδή, το πιο δύσκολο ένας καλλιεργητής είναι να βρει το σπόρο. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον υπάρχει σχετική απαγόρευση στο φυτό και όχι στην ουσία, την τετραϊδροκαναβινόλη, γιατί όπως θα έχετε ήδη διαβάσει, η κάναβη ήταν τοποθετημένη στον πίνακα Α ως φυτό και όχι ως ουσία. Οπότε, από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η απαγόρευση, δεν μπορούσε κανένας να εμπορευτεί σπόρους κάναβης ανοιχτά. Είτε αν ήταν από χέμπ, δηλαδή από την κλωστική, είτε ήταν από την φαρμακευτική. Που για μένα και για όσους δραστηριοποιούμαστε στον χώρο, η κάναβη είναι μία. Απλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που καθορίζουν το τι θα, πού εμπλέκεται και πού επηρεάζει και πού βοηθάει η κάθε μία ποικιλία. Μάλιστα. Από εκεί και έπειτα, από τη στιγμή που βρει κάποιος το σπόρο, πρέπει να πάει στο τοπικό KPL, στο τμήμα δηλαδή αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής του, να καταθέσει μία αίτηση ότι θέλει να κάνει αυτή την καλλιέργεια. Θα πρέπει να γίνει πριν το Μάρτι, γιατί η καλλιεργητική περίοδος ξεκινάει ανάλογα με την περιοχή από Μάρτι-Απρίλη έως αρχές Ιούνιου, ανάλογα το κλίμα δηλαδή της περιοχής, και η συλλογή γίνεται περί τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Λευκό ποινικό μητρό, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Και σίγουρα θέλει πάρα πολύ αγάπη, γιατί είναι μια καινούρια καλλιέργεια. Οπότε πρέπει να έχεις το νου σου εκεί. Πρέπει να κοιτάξεις τι γίνεται με το σπόρο, εάν είναι συμβατός με το κλίμα μας. Γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, όλοι οι καλλιεργητές. Από τη στιγμή που καλλιεργούμε με σπόρους οι οποίοι έχουν πάρει χαρακτηριστικά, κλιματολογικά χαρακτηριστικά από άλλες χώρες, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι 100% συμβατή με το κλίμα μας. Οπότε υπάρχει μεγάλη αστοχία και θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας τουλάχιστον και πώς βλέπετε να εξελίχθηκε αυτός ο χρόνος που ολοκληρώθηκε, αφού μας είπατε ότι ξεκίνησε πρόσφατα η δική σας η προσπάθεια? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όλοι κάνουμε σχεδόν τα ίδια βήματα και σχετικά παράλληλα. Δηλαδή, από τη στιγμή που ολοκληρώσουμε την καλλιέργειά μας, γίνεται η αποξήρανση, γίνεται ο ποιετικός έλεγχος του φυτού, δηλαδή να δούμε τα όρια, αν έχουν ξεπεραστεί ή όχι, της τετραϊδροκαναβινόλης και πόσο είναι το ποσοστό της καναβιδιόλης που έχει έρθει στο φυτό. Ανάλογα λοιπόν με αυτά τα όρια, αντίστοιχη θα είναι και η μεταποίηση ενός φυτού. Ένα φυτό λοιπόν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει 25.000 διαφορετικά προϊόντα. Από κλωστή και χαρτί έως καύσιμο. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να φτιάξουμε. Απλά, εάν δούμε ότι ένα φυτό έχει μεγαλύτερα ποσοστά καναβιδιόλης, τότε είναι κρίμα να το χαλάσεις για να φτιάξεις, ας πούμε, τούβλα, ενώ μπορείς να παράξεις έλαιο κάναβης. Μάλιστα. Το γνωστό που κάνουν στην Ελλάδα CBD. Mm-hmm.
Μάλιστα. Οπότε εκεί κατευθυνόμαστε. Περιμένουμε δηλαδή να γίνει η ανάλυση του φυτού, η οποία θα γίνει σε 15 μέρες από σήμερα. Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, γιατί πρέπει να αποξηρανθεί, να συσκευαστεί και να αποσταλεί σωστά και νόμιμα. Και από τη στιγμή που έχουμε τις μετρήσεις, τότε θα ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με, με αυτή τη σοδιά, με αυτά τα 300 κιλά που έχουμε μαζέψει φέτος. Μάλιστα. Κύριε Γεωργόπουλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που μας μιλήσατε κιόλας για αυτήν την πρωτοποριακή καλλιέργεια στην Αρκαδία. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.